Η ημερίδα ολοκληρώνει και κλείνει όλες τις δράσεις μας που άρχισαν από το Φεβρουάριο με τα σχολεία, τους μαθητές όλων των βαθμίδων και φοιτητές μέσα στα μνημεία, με ερωτηματολόγια, με ενημέρωση, με επισκέψεις. Και αυτή τη στιγμή ήδη παρουσιάζονται τα συμπεράσματα. Πώς κατάλαβαν οι νέοι όλη αυτή την κληρονομιά. Ο στόχος είναι να γνωρίσουμε τα μνημεία, να τα καταλάβουμε και μέσα από καινούργιες χρήσεις και προτάσεις να τα αγαπήσουμε και μέσα από καινούργιες χρήσεις να τα κάνουμε δικά μας και να τα επαναχρησιμοποιήσουμε. Έγιναν δράσεις σε βιομηχανικά μνημεία όπως το ντεπό και το λιμάνι, έτσι ώστε οι μαθητές και οι φοιτητές να γνωρίσουν αυτά τα μνημεία από κοντά και να γίνουν οι μελλοντικοί πολίτες οι οποίοι θα γνωρίζοντας την αξία τους θα τα προστατέψουν. Οι μαθητές από τάξη σχολείων έχουν κάνει και προτάσεις για τους χώρους οι οποίοι ενδεχομένως βρίσκονται και κοντά στο σχολείο τους, όπως το 14ο Γυμνάσιο και Λύκειο που είναι κοντά στον ΤΕΠΟ. I'm explaining what we have done in Catalonia about the pedagogical actions related with industrial heritage, and what I want is to transmit to the people, the teachers, the enormous possibilities that the industrial heritage has. And in Catalonia we have set up a network of 27 museums. Each museum deal with different industrial sectors, and there are different experiences about what the students can do. And in fact, I have done an overview of the different experience at the different museums. Το 2014 και η Θεσσαλονίκη είχε αγκαλιάσει όλα αυτά τα συνέδρια, όλες αυτές τις δράσεις που υπάρχουν και γίνονται για να δείξουν και την πολιτιστική κληρονομιά αλλά και γενικότερα τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ αρκετοί εθελοντές που δηλώσαμε και βοηθάμε σε όλη αυτή τη διοργάνωση αλλά και κάθε φορά που μας ζητείτε από τη Θεσσαλονίκη και από τις δράσεις.